Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, τους καθηγητές κύριο Ζακυνθινό και τον κύριο Μακρύ και όλους εσάς που είστε εδώ. Το θέμα μου αφορά τη σύγχρονη εκπαίδευση στην εντατική θεραπεία. Η σύγκρουση συμφερόντων μου σε ένα ευρύ φάσμα είναι ότι είμαι μέλος της Επιτροπής του EDIC, της Επιτροπής δηλαδή της ESICM που δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της Εντατικολογίας. Η εντατική θεραπεία είναι μια σχετικά νέα ιατρική ειδικότητα. Η γέννησή της χρονολογείται από τους περισσότερους συγγραφείς στην επιδημία της πολιομιελίτιδας του 1952. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική ειδικότητα, απαιτητική όσον αφορά την περιπλοκότητα των ασθενών, τη συχνότητα των συμβαμάτων που απειλούν τη ζωή, τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν κατά την νοσηλεία, τη συνεχώς αυξανόμενη γνώση και τεχνολογία που απαιτεί να είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση. Είναι όμως ένας χώρος που προσφέρει απίστευτες δυνατότητες απόκτησης δεξιοτήτων τεχνικών και μη τεχνικών σε ένα γρήγορο κλινικό περιβάλλον, και άρα όλοι κατανοούμε ότι η εκπαίδευση σε αυτό το χώρο είναι μια εκπαίδευση που έχει πολλές προκλήσεις. Όταν μιλάμε για τη σύγχρονη εκπαίδευση στην Ευρώπη, μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί η Ευρώπη παρουσιάζει πολυμορφία. Πολυμορφία σε όλα, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στα συστήματα υγείας, στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα συνολικά. Και άρα όλοι κατανοούμε ότι θα υπάρχουν διαφορές και στην εκπαίδευση όσον αφορά την εντατική θεραπεία. Ήδη έρευνες που είχαν γίνει από το 1996 έδειχναν ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εντατικής θεραπείας, τόσο σε προπαιδευτικό όσο και μεταεκπαιδευτικό επίπεδο, γεγονός που έμοιαζε να κάνει λίγο απίθανη την πιθανότητα να υπάρχει μια ομοιόμορφη εκπαίδευση κοινού υψηλού επίπεδου. Το 1998, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Εντατικής, σε συνεργασία με τους Εθνικούς Οργανισμούς των χωρών μελών, έκανε μία έρευνα περισσότερο για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Οι προηγούμενες αφορούσαν την προπτυχιακή εκπαίδευση, όπου προσπάθησαν να συγκρίνουν το εκπαιδευτικό στάτους της εντατικής θεραπείας σε χώρες της Ευρώπης και να το συγκρίνουν με άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως ήταν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, όπως ήταν η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αμερική. Ήδη από αυτή την πρώτη έρευνα φάνηκε ότι οι διαφορές είναι παντού. Είχαν να κάνουν με το χρόνο εκπαίδευσης, είχαν να κάνουν με το ποια οδό θα ακολουθήσει κάποιος για να γίνει εντατικολόγος, είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, με την τελική πιστοποίηση. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία ομοιομορφία. Σε αυτή την υπέροχη δημοσίευση πραγματικά του κυρίου Μακρύ και των συνεργατών του, που θα μπορούσα να έχω βασίσει όλη μου την ομιλία, αναφέρονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης έρευνας που έχει γίνει όσον αφορά τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον χώρο της εντατικής θεραπείας και είναι στα πλαίσια του προγράμματος SCOBA 3, το οποίο θα αναπτύξω λίγο παρακάτω. Και εδώ φαίνεται ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση εντατικής εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται κάποιος. Στην Ισπανία, ας πούμε, είναι μια κύρια ειδικότητα, όπως και στην Ελβετία. Σε άλλες χώρες, όπως και η δική μας, είναι εξειδίκευση. Σε άλλες χώρες είναι υποειδικότητα στα πλαίσια άλλων ειδικοτήτων, κυρίως της αναισθησιολογίας, αλλά και της πνευμονολογίας. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν το έχουν υιοθετήσει όλες το ίδιο, ούτε βασίζονται όλες στο COBA 3. Και επίσης η τελική πιστοποίηση διαφέρει σε όλες τις χώρες. Κάποιες έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της Εντατικολογίας ως τη βασική τους εξέταση, κάποιες το θεωρούν ισοδύναμο με τη δική τους, κάποιες άλλες δεν το συμπεριλαμβάνουν καθόλου. Γιατί όμως πρέπει να έχουμε ομοιόμορφη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη? Τι σκοπό θα εξυπηρετούσε αυτό? Καταρχάς, θα εξυπηρετούσε δύο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μία είναι η ελεύθερη μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους στις χώρες των κρατών μελών. Υπάρχει κοινοτική οδηγία του 2005 και η κοινοτική οδηγία αναπροσαρμόστηκε το 2013, όπου μιλάει για ελεύθερη μετακίνηση επαγγελματιών της ίδιας κατηγορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες το έχουν καταφέρει αυτό και αναφέρονται στο παράρτημα του συγκεκριμένου άρθρου. Η εντατική θεραπεία δεν ανήκει σε αυτές. Δύο άρθρα έχει αυτή η κοινοτική οδηγία, το άρθρο 21 που είναι η αυτόματη αναγνώριση και το άρθρο 10, σε αυτό είμαστε εμείς, όπου δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση, αλλά είναι ουσιαστικά μια ισοδυναμία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μία άλλη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξυπηρετούσε η ομοιόμορφη εκπαίδευση είναι η ανάγκη για κινητικότητα στα πλαίσια της Ευρώπης, διεπιστημονική ομαδική εργασία και δικτύωση. Είναι από τις βασικές ανάγκες
και βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση ήδη από το 2010 και είναι κάτι που και οι εθνικές εταιρείες το προωθούν πολύ μέσω των υποτροφιών. Κατά την πανδημία του COVID υπήρξε και ένα μεγάλο ερώτημα όσον αφορά την έκβαση των ασθενών και κατά πόσο αυτή η έκβαση θα μπορούσε να είναι πιο ομοιόμορφη στις χώρες της Ευρώπης εφόσον είχαν εξαλειφθεί οι διαφορές στην εκπαίδευση. Τέλος, μια ομοιομορφία στην εκπαίδευση ίσως θα βοηθούσε στον προσδιορισμό καλύτερα μια συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα. Τι είναι δηλαδή ο Ευρωπαίος εντατικολόγος. Το αμέσως επόμενο ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε φυσικά είναι τι εντατικολόγος θέλουμε. Ο εντατικολόγος που θέλουμε θα πρέπει να συνδυάζει γνώση, δεξιότητες, συμπεριφορές, τις οποίες θα τις συνδυάζει μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που θα έχει ως στόχο πρωτίστως τον ασθενή. Και εγώ θα προσθέσω, το είπε ο κ. Παπαϊωάννου χθες, λόγω των καιρών που αλλάζουν και ικανότητα στη διαχείριση των δεδομένων. Όσον αφορά τη γνώση, η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την ξέρουμε όλοι μας, είναι ο αγώνας του γιατρού να ακολουθήσει τη συνεχώς αυξανόμενη γνώση. Πλέον αυτό δεν γίνεται με τα textbook που όλοι έχουμε. Αυτό γίνεται συνήθως με e-learning, με ασύγχρονα διαδικτυακά σεμινάρια. Υπάρχουν πληθώρα μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων από τις εθνικές εταιρείες, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Εντατικής, ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς. Όσον αφορά τις δεξιότητες, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι στην εκπαίδευση, στην εντατική θεραπεία και οι οποίες μέχρι τώρα συνεχίζουν αποκτώνται στην καθημερινή πρακτική, αυτό όμως έχει ένα μειονέκτημα. Ναι, μεν είναι χρέος μας ως γιατροί να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευόμενους μας στις τεχνικές δεξιότητες, πρέπει όμως να ισορροπήσουμε και το όφελος για τον ασθενή. Η προσομοίωση φαίνεται ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, όταν η εκπαίδευση των δεξιοτήτων γίνεται με προσομοίωση, και αυτή η προσομοίωση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, είτε με ηθοποιούς, είτε με mannequins, έχει πολλούς τρόπους που μπορεί να γίνει, ανάλογα και το οικονομικό κόστος. Φαίνεται ότι αυτή λοιπόν η προσομοίωση οδηγεί σε απόκτηση δεξιοτήτων σε πιο γρήγορο χρόνο και με μικρότερες ανεπιθυμητές ενέργειες. Άλλες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στην κατάκτηση των δεξιοτήτων είναι η εικονική πραγματικότητα, η εναλλακτική πραγματικότητα. Στη βροχοσκόπηση έχει πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν όμως και σε άλλες μη τεχνικές δεξιότητες. Επίσης, έχει μπει πλέον πολύ ενεργά στην εκπαίδευσή μας ως αντιτολής, η πιστοποίηση. Το βλέπουμε με το EDEC, που είναι ένα προωθημένο δίπλωμα υπερηχογραφήματος, και το ECMO φυσικά. Αυτό που κερδίζει συνεχώς έδαφος και είναι αναμενόμενο όσον αφορά την εκπαίδευση στην εντατική θεραπεία, γιατί είναι ένα χώρος ιδιαίτερα στρεσογόνος, είναι οι μη τεχνικές δεξιότητες. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως soft skills. Αναφερόμαστε στην ηγεσία. Η ηγεσία υπήρχε πάντα σαν ιδέα σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το ALS, το ATLS. Πλέον είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος αρκετών χωρών. Η διαχείριση καταστάσεων, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υπάρχει και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας γι' αυτό. Η λήψη αποφάσεων, το να μπορούμε να αποφασίσουμε γρήγορα, στη μονάδα πρέπει να αποφασίζουμε γρήγορα. Η συνεργασία και η επικοινωνία τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με τους συγγενείς και τους ασθενείς, θα έλεγα εγώ, έχει φανεί ότι βελτιώνουν και την έκβαση των ασθενών, αλλά και την επαγγελματική εξουθένωση τη δική μας. Και επίσης πλέον πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση για τον σύγχρονο εντατικολόγο και σε θέματα διακρίσεων, είτε αφορά αυτού τους ασθενείς, είτε αφορά τους συναδέλφους, και σε ηθικά διλήμματα που αφορούν το τέλος της ζωής, τη δωρεά οργάνων και ό,τι άλλο ανακύπτει κατά την νοσηλεία στη μονάδα. Το είπε χθες ο κ. Παπαϊωάννου, δεν θα πω πολλά πράγματα σήμερα. Από το 2018 και μετά υπάρχει μία έκρηξη στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων. Δεν υπάρχει όμως, θεωρώ, καθόλου κατανόηση στο πώς όλη αυτή η πληροφορία θα ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη. Χρειάζεται εκπαίδευση και σε αυτό για έναν σύγχρονο εντατικολόγο, γιατί φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει σε real time όλη αυτή η πληροφορία και θα πρέπει να μπορούμε να την επεξεργαστούμε, καθώς και να γνωρίζουμε τους περιορισμούς και τα προβλήματα που έχουν όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, λοιπόν, πολύ νωρίς, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, είχε και όραμα και ανέλαβε και δράση. Το 1989 ήταν η έναρξη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Εντατικολογίας.
Το 1995 ήταν οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής σχετικά με συστάσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών, το COBA3 πρόγραμμα που είναι το επιστέγασμα του οράματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας και μετά η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την UEMS. Όσον αφορά τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες, αυτό που θα πω είναι ότι παρόλο που είναι αρκετά αναλυτικές από τότε σχετικά με το τι δεξιότητες χρειάζεται ένας αντιδικολόγος, πώς μπορεί να τις αποκτήσει, αυτό που τόνιζαν και είναι βασική αρχή, είναι ότι το τελικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην εντατική θεραπεία είναι ευθύνη των εθνικών οργανισμών. Απλά οι οδηγίες αυτές προσπαθούν να επιτύχουν ένα βαθμό ομοιομορφίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όπως σας είπα, το COBA3 είναι όντως το επιστέγασμα του οράματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για γιατρούς με υψηλό επίπεδο γνώσης στην εντατική θεραπεία. Ο στόχος είναι να εναρμονιστεί η εκπαίδευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση στις χώρες της. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2003 και είχε διάφορες φάσεις το πρόγραμμα. Από το 2003 ως το 2006 σε αυτό συμμετείχαν 42 χώρες, όπου συμμετείχαν με τους εθνικούς τους εκπροσώπους. Στάλθηκαν 5.000 προτάσεις από όλες αυτές τις χώρες και τελικά επιλέχθηκαν 102 ικανότητες με μία διαδικασία η οποία περιλάμβανε email, συζητήσεις, συναντήσεις. Σε αυτό τότε συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Εντατικής και οι Εθνικοί Οργανισμοί, ήταν επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Da Vinci. Το 2006 και μετά προσθέθηκαν και άλλοι σε αυτή τη συνεργασία, η UEMS, η οποία είναι ένα πανίσχυρο λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζει οτιδήποτε εκπαιδευτικό αφορά την εκπαίδευση στην εντατική θεραπεία. Προσθέθηκαν και άλλοι όπως μέλη από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην εντατική θεραπεία, όπως μέλη από την εταιρεία αναισθησιολογίας, από την εταιρεία πνευμονολογίας, όλες αυτές λοιπόν οι ειδικότητες, οι οποίες συμμετέχουν στην εντατική θεραπεία. Έκτοτε έχει αναμορφωθεί και διαμορφωθεί δύο φορές. Η τελευταία φορά το 2021, όπου προσθέθηκαν και νέες δεξιότητες, διότι οι εποχές αλλάζουν. Μία εικόνα από το σύλλαμπους του COBA3 είναι αυτή. Ουσιαστικά υπάρχουν 12 περιοχές. Όλο το πρόγραμμα του COBA3 βασίζεται στα ελάχιστα απαιτούμενα όσον αφορά τη γνώση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για ένα γιατρό ώστε να είναι ειδικός στην εντατική θεραπεία. Δείχνει δηλαδή πώς ανάλογα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ξεκινάει από την εξαρτημένη πρακτική, δηλαδή με κάποιον υπό επίβλεψη, στην ανεξάρτητη πρακτική όπου δεν χρειάζεται να υπάρχει επίβλεψη. 12 περιοχές, η κάθε περιοχή αναλυτικά εξηγείται. Τι χρειάζεται να ξέρουμε δηλαδή, είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ, μπορείτε όλοι να το δείτε. Αναφέρει την απαιτούμενη γνώση για κάθε περιοχή του COBA3, για κάθε δηλαδή απαιτούμενη δεξιότητα στην εντατική θεραπεία, αναφέρει τις δεξιότητες αναλυτικά που χρειάζονται για τον αντατικό λόγο και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αναφέρει τις συμπεριφορές. Είναι πολύ σημαντικό ότι ήδη από το 1998 όλες οι απαντήσεις όλων των οργανισμών περιέλαμβαναν ως βασική αρχή τον επαγγελματισμό στο χώρο εργασίας. Οι περισσότερες χώρες πλέον έχουν ενσωματώσει τις συμπεριφορές στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Οι χώρες οι οποίες έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμά τους το 17 και η δική μας σε ένα βαθμό πλέον το COBA3 στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα είναι αυτές που βλέπετε με το πράσινο χρώμα. Αυτές με το κίτρινο είναι αυτές που αναμένεται να το ενσωματώσουν. Εμείς το έχουμε ενσωματώσει σε ένα βαθμό. Και εδώ φαίνεται πώς λειτουργεί πλέον όλη αυτή η διαδικασία. Όπως σας είπα, ξεκίνησε να είναι επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Εντατικής και τις χώρες μέλη. Πλέον αυτό που γίνεται είναι ότι η Επιτροπή του COBA3 έχει δύο τμήματα, το COBA Faculty και το COBA Forum. Το COBA Forum είναι ουσιαστικά οι εκπρόσωποι των εθνικών εταιριών, οι εκπρόσωποι από κάθε χώρα μέλος. Το COBA Forum, λοιπόν, λέει τις ιδέες, όπως τις λένε τις ιδέες και άλλες επιστημονικές εταιρείες. Λέει τις ιδέες, το εκτελεστικό κομμάτι του COBA3 είναι το COBA Faculty, συνεδριάζει με το European Board of Intensive Care Medicines, που περιλαμβάνει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Εντατικής,
εκπροσώπου, τον πρόεδρο του Κομπατρίς φυσικά, και εκπροσώπους από τις 9 ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται με την εντατική θεραπεία με κάποια οδό. Όλες αυτές, λοιπόν, αφού συνεδριάσουν, αναφέρονται στη UMS, που όπως σας είπα είναι ένα πανίσχυρο λόμπι που καθορίζει την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει. Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα, λοιπόν, στην εντατική θεραπεία. Μιλάμε για το EDIC. Και το λέω γιατί πλέον υπάρχει και το ENDAIC, το οποίο δεν είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της Εντατικής Θεραπείας. Το ENDAIC είναι δίπλωμα των αναισθησιολόγων, της εταιρείας της αναισθησιολογικής. Το ENDIC, λοιπόν, είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά την εκπαίδευση και την εναρμόνιση στον χώρο της Ευρώπης. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο μέρος αφορά μία προφορική εξέταση. Το πρώτο μέρος μπορεί κάποιος να το δώσει εφόσον έχει ήδη ολοκληρώσει ένα χρόνο εκπαίδευση στην εντατική θεραπεία. Και το δεύτερο μέρος μπορεί να το δώσει μόνο φυσικά αφού έχει περάσει το πρώτο μέρος και αφού έχει ολοκληρώσει όλο τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης που ορίζει η χώρα του στην εντατική θεραπεία. Το blueprint, δηλαδή η βάση του EDIC, είναι το Κομπατρίς. Όλα τα θέματα βγαίνουν με βάση το Κομπατρίς. Υπεύθυνη για τη δημιουργία των θεμάτων είναι η EDIC Subcommittee. Και έχει λάβει πιστοποίηση από τη UMS και το Συμβούλιο της UMS, που είναι υπεύθυνο για τις εξετάσεις. Να πω απλά ότι τα θέματα δημιουργούνται πάντα με παρουσία της UMS, δηλαδή επιβλέπουν τη διαδικασία. Έχει αυξανόμενη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο δίπλωμα ήταν το 1989, είναι περίπου 35 χρόνια πλέον. Το 2008 βάσισε την εξέταση στο Κομπατρίς. Το 2012 για πρώτη φορά εντάχθηκε και το προφορικό κομμάτι και το 2021 λόγω του COVID το δίπλωμα αυτό έγινε online και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει. Οι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Εντατικολογίας μέχρι και πέρυσι ήταν 3.714 και πέρυσι πέρασαν αυτό το δίπλωμα 152 άτομα. Το δίπλωμα αυτό είναι ένα δίπλωμα που έχει ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου στο 50%, δηλαδή περίπου οι μισοί δεν καταφέρουν να το περάσουν. Θα ρωτήσει κάποιος τι μπορεί να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της Εντατικολογίας και γιατί, εφόσον έχουμε το δικό μας τίτλο, να πάρουμε άλλο έναν τίτλο. Δεν μπόρεσα να βρω καλύτερη απάντηση από το να σας πω τι μου προσέφερε εμένα. Εγώ έδωσα πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της Εντατικολογίας το 2014 τα γραπτά, το 2015 τα προφορικά και αμέσως το 2015, επειδή ήμουν κάτοχος αυτού του διπλώματος, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα μου εξυπηρέτησε την ανάγκη για κινητικότητα. Δηλαδή, προηγήθηκα στο να πάρω μια υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και να εκπαιδευτώ στις λοιμώξεις. Το 2017, επειδή είχα αυτό το δίπλωμα, μπόρεσα να δουλέψω, τέλος πάντων δοκιμαστικά για δύο χρόνια και πλέον κανονικά, ως εξεταστής του Ευρωπαϊκού Διπλώματος. Και το 2021 είχα και την τιμή να εκλεγώ σε αυτή την επιτροπή από συναδέλφους Ευρωπαίους, επειδή, ξαναλέω, είχα αυτό το δίπλωμα. Αυτό όμως που μου προσέφερε κυρίως είναι αυτό που είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το να μπορέσω να δικτυωθώ με εντατικολόγους από όλη την Ευρώπη, με ανθρώπους που θέλουμε και έχουμε το ίδιο όραμα και μιλάμε την ίδια γλώσσα και να κάνω και φίλους, πολλούς. Κλείνοντας, θα πω ότι η ιατρική εκπαίδευση είναι τέχνη και δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για το ότι ο τελικός στόχος της ιατρικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ένας γιατρός που θα μπορεί να εξυπηρετήσει την κοινότητα τη σύγχρονη και του μέλλοντος. Είναι μεγάλη πρόκληση. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν και σίγουρα δεν πρέπει να περιμένουμε από τις Βρυξέλλες. Πρέπει οι εθνικές εταιρείες, και αυτές είναι οι υπεύθυνες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πάντα σε συνεργασία όλοι μαζί για το καλύτερο και το πιο εναρμονισμένο μοντέλο. Σας ευχαριστώ.